με 11,4% που έχουν αυξηθεί οι εγγραφές από πέρσι, στις 507 από 480 ή 490 περίπου επιχειρήσεις. Το θετικό είναι ότι πλέον ο κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος έχει μια αισιοδοξία ένεκα του γεγονότος και το διαβάσαμε και τελευταία ότι έρχονται ξένοι επενδυτές. Μπορεί να μην το βλέπουμε στην οικονομία επί του παρόντος, λόγω του ότι τελευταία έχουν βγει και 120 δόσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μια στράγγιξη της αγοράς. Πολλοί όσοι είχαν υποχρεώσει ως προς το δημόσιο και στις διάφορες φορείς να μπορέσουν να μπουν σε μια τάξη, άρα φύγανε χρήματα από την αγορά για αυτή την κατεύθυνση. Αλλά λίγα συντόμως θεωρώ από τον καινούριο χρόνο θα έρθουν και οι απαιτήσεις, οι οποίες θα είναι προς την θετική κατεύθυνση και γενικότερα της οικονομίας. Θα ανοίξουν οι δουλειές, είμαι αισιόδοξο. Άλλωστε, σε αυτό το κλίμα η αισιοδοξία την έχουμε εισπράξει γενικότερα από την αλλαγή της κυβέρνησης. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται νομίζω και οι εγγραφές από ό,τι σας ανακοινώσαμε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι το βιοτεχνικό επιμελητήριο θα πρωτοστατεί Θεσσαλονίκης φυσικά, θα πρωτοστατεί στις νέες εξελίξεις και νέες επενδύσεις που θα έρθουν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είναι αυτό που δημιουργεί και τις προϋποθέσεις αυτές οι οποίες είναι λόγω των μελών που έχει στο πορτοφόλιο. Θεωρώ ότι η μεταποίηση και η παροχή υπηρεσίας είναι πρωτεύοντα ρόλο και γι' αυτό το λόγο θα έχει τον πρωτεύοντα ρόλο στο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό που προβληματίζει τη μικρομεσαία επιχείρηση και τη βιοτεχνία? Φυσικά η ρευστότητα και η τραπεζική αδιαφορία, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Και λέω τη λέξη αδιαφορία από το γεγονός ότι πολλές φορές οι τράπεζες παίρνουν περιουσιακά στοιχεία των ανθρώπων που είχαν δοσοληψίες, αφήνουν το περιουσιακό στοιχείο προς εγκατάλειψη, ενώ θα θέλανε να δουλέψουν κάποιοι με νίκιο ή να το εκμεταλλευτούν. Παράλληλα, ας είναι και στην μεριά της τράπεζας και οι βιοτέχνες αυτοί βγαίνουν στους δρόμους με αποτέλεσμα πολλές φορές να χάνεται και το επάγγελμα. Δηλαδή, να χάνονται επαγγέλματα τα οποία δύσκολα θα αντικατασταθούν. Και αν θα βγουν οι επενδύσεις, δεν θα υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, μια που σας είπα για τις επενδύσεις. Δεν σας κρύβω το γεγονός ότι υπολείπονται πάρα πολύ τα νέα επαγγέλματα και τα επαγγέλματα αυτά τα οποία θα αναζητηθούν. Θα πρέπει να γίνει μια πιο οργανωμένη κοινωνία η κοινωνία μας. Μια και δεν υπάρχουν ηλεκτροκολλητές, παραδείγματος χάρη, φέραμε εισαγωγής εργαζόμενο προσωπικό, ενώ έχουμε μεγάλη ανεργία στην Κοζάνη. Το νεόριο της Ήρου χρειάζεται 300 τόσους ηλεκτροκολλητές, επίσης δεν υπήρχαν. Ο ΑΕΔ πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία και όλα αυτά. Μηχανοτεχνίτες δεν υπάρχουν. Πολλά επαγγέλματα δεν υπάρχουν. Είναι προς ολική εξαφάνιση και έλλειψη. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση και τα επιμελητήρια θεωρώ ότι πρέπει να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί. Θα πρέπει η πολιτεία να στραφεί προς τα επιμελητήρια, να δημιουργηθούν οι δομές και τα πλαίσια αυτά τα οποία θα αναδείξουν την επιχειρηματικότητα και με τα νέα επαγγέλματα τα οποία θα πρέπει να απορροφηθούν και να αναδειχθούν. Άλλωστε, ένα παράδειγμα θα σας πω. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στα Γιάννενα για τα 100 χρόνια του επιμελητήριου των Ιαννίνων. Εκεί, επειδή υπάρχουν έλλειψη στην Γερμανία ανθρώπων στην πληροφορική και μηχανικούς πληροφορικής, θέλουν να κάνουν εκεί πέρα τις υποδομές με το Πανεπιστήμιο της Υπήρου για να μπορέσουν να απορροφήσουν Έλληνες σπουδαστές. Κάτι ανάλογο θα γίνει εδώ πέρα. Νομίζω ότι ανακοίνωσε έτσι ο Πρωθυπουργός και υπόθηκε στις εφημερίδες. Συμμετείχα και εγώ σε αυτήν την εκδήλωση με την Leonardo, τη μεγάλη εταιρεία η οποία είναι αεροδιαστημική. Και θεωρώ ότι θα έρθουν τέτοιου είδους επενδύσεις αρκετές.